ότι θα πάμε μέχρι τις πέτσες. Πολιτική συντάκτρια τόσα χρόνια. Υπόσχεσαι ότι θα σαλπάρουμε. Θα ανοίξουμε πανιά. Και με ποιον θα σαλπάρουμε? Με έναν πολύ καλό καπετάνιο. Πολύ πολύ καλό καπετάνιο. Τον κύριο Μανώλη Βορδόνη. Κύριε Βορδόνη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε, κορίτσια. Και με είπατε και καπετάνιο. Τι άλλο θα θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, ο κύριος Βορδόνης, ναι, είναι πρόεδρος της εταιρείας πρωτοβουλίας Πετσών, αλλά οι δραστηριότητες είναι πάρα πολλές και θέλουμε λίγο και να τις ανοίξουμε και να τις μάθουμε. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε αυτό που λέμε ότι θα σαλπάρουμε, θα ανοίξουμε πανιά για να πούμε πρώτα για την ρεγκάτα. Μια και δείχνουμε τα πανιά. Τι είναι η ρεγκάτα? Η ρεγκάτα είναι ένα μάζεμα της θάλασσας. Ξεκίνησε 4 χρόνια πριν, το 4η χρονιά φέτος. Ξεκίνησε με ένα πολύ μικρό παιχνίδι του να ζωντανεύουμε παλιά σκάφη που πεθαίνουν και έπρεπε να ζωντανέψουν. Αυτά έγιναν παραπάνω. Σκάφη είναι μια ιστορία, ναι. Σκάφη είναι ιστορία τα περισσότερα. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε είναι όλα παλιά σκαριά τα οποία έχουν. Είναι σκαριά που ξεκινάνε από την αρχή του αιώνα. Μάλιστα. Οι σπέτσες έχει κάτι σημαντικό που σχέση. Του προηγούμενου αιώνα. Του προηγούμενου αιώνα. Ναι, επειδή εγώ είμαι του προηγούμενου αιώνα και είμαι λίγο παππούς, τα βλέπω. Αλλά όλοι του προηγούμενου αιώνα είμαστε. Αλλά οι σπέτσες γέννησε σκάφη παλιά. Δηλαδή στα τέλη του 700 έχτιζε τα μεγάλα καΐκια της Ελλάδας. 120 μέτρα φτάσαν να είναι μεγάλα. Και έχτισε το στόλο ο οποίος ουσιαστικά δούλεψε για να ξαναγεννήσει τον τόπο και να απελευθερώσει την Ελλάδα από τα 400 χρόνια της. Άρα οι σπέτσες έχουν μια παράδοση και έχουν χτίσει καΐκια όμορφα σε όλα αυτά τα χρόνια. Για πείτε μου αυτό που μου λέγατε για μια βάρκα αποτυχίο. Ήταν πάρα πολύ. Ναι, ξεκίνησε ο αγώνας αυτός προσκαλώντας τα κότερα να τρέξουν στον αγώνα. Και συνήθως τους αγώνες τρέχουν τα κότερα. The gentleman's boats. Μάλιστα. Όσο αυτό προχώραγε όμως και με τα κότερα που ανήκουν μάλλον σε ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας. Αρχίσαμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε στις ρίζες της θάλασσας. Και οι ρίζες της θάλασσας ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα είναι εφοπλιστές και έχουν gentleman's boats, είχαν πατεράδες και παππούδες και προπαππούδες, οι οποίοι ήταν εκείνη την εποχή ψαράδες, χταποδάδες, και οι οποίοι κάνουν είναι το πάνω. Είναι η ιστορία της χώρας μας, μέσα από είναι η ιστορία της χώρας. Για να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία έγιναν λοστρωμαίοι, ναυπλήροι, γραμματικοί, καπεταναίοι. Λοιπόν, τι έγινε με αυτόν τον αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε την πρώτη χρονιά με κότερα. Χτισμένα σε όλο τον κόσμο. Είναι η τέταρτη διοργάνωση. Την επόμενη χρονιά ήρθανε και αγκαλιάστηκαν στον αγώνα τα σκάφη της δουλειάς του Αιγαίου. Δηλαδή ήρθανε τα τρεχαντήρια, οι βαρκαλάδες, τα περάματα, τα σκάφη που σε όλο τον περασμένο αιώνα μετέφεραν τα φορτία, έφεραν φαγητό, κινούσαν τους αρρώστους και ζωντάνευαν την οικονομία και δέναν το αρχιπέλαγος. Το επόμενο βήμα, έχοντας αυτά τα σκάφη τα ζωντανά, τα οποία για να τα κουμαντάρεις και να ταξιδέψουν, επειδή δεν έχουν βίντσια, δεν έχουν ηλεκτρικά κτλ., χτίζεις και ξαναθυμάσαι την παλιά ναυτοσύνη. Δηλαδή βυράρουμε τα σκυλιά με τα χέρια. Βυράρουμε, έκφραση ναυτική. Έχουμε ξύλινα παλάγκα, έχουμε ομαδική δουλειά, διότι για να ανεβάσεις στα άλμπουρα ένα μεγάλο πανί, δεν πατάς ένα κουμπί και δουλεύει ένα μοτέρ, αλλά είναι 10. Και το τραβάμε και αυτό το πράγμα αλλάζει την οτροπία μας. Λοιπόν, τα κότερα, τα καράβια της δουλειάς, και φτάσαμε σε αυτό που είπε η Πετρούλη, σε ένα βαρκάκι, ένα μικρό βαρκάκι με ένα τριγωνικό πανί λατίνι, το οποίο ζωντάνευσε στοιχείο, ανήκε σε έναν προπαππού, 1800 κάτι, ο οποίος μάζευε το χταπόδι, τάιζε το παιδί του έγινε καπετάνιος και λοιπά, έγινε πλοιοκτήτης. Και σήμερα αυτός ο αγώνας αγκαλιάζει την ελληνική ναυτοσύνη. Είναι μεγάλη συμμετοχή. Πέρσι νομίζω ήταν 75 τα σκάφη, που είναι αρκετά μεγάλη. Φέτος νομίζω περίπου τόσο. Αλλά αυτό που είναι πολύ. Αυτός είμαι εγώ. Μπορούμε να το ξαναδείξουμε, γίνεται. Το σκάφος του κύριου Βορδόνη. Αυτό είναι ένα καραβάκι το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Το έχουμε 40-50 χρόνια στα χέρια μας. Μεγαλώσανε εκεί μέσα τα παιδιά. Και τώρα που είμαι παππούς δεν καταφέρνω να τρέξω στον αγώνα, αλλά το πάω στην παρέλαση. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Λέγατε ότι και φέτος θα είναι περίπου στα 75 λοιπόν, σκάφη. Περίπου τόσα, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο αγώνας αυτός αποκτά μια φήμη στο διεθνή χώρο και κυρίως στη Μεσόγειο. Δηλαδή τα σκάφη που έρχονται από το εξωτερικό τι λένε?
ότι όταν ένας αγώνας γίνεται στο Μοντεκάλο, γίνεται στο Πορτοτσέρβο, mm-hmm. γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, ξεκινάει από κάπου και χάνεται στον ορίζοντα. Mm-hmm. Στις Πέτσες έχουμε ένα μοναδικό mm-hmm. γεωφυσικό χώρο, mm-hmm. ο οποίος λειτουργεί σαν ένα μεγάλο αμφιθέατρο. Δηλαδή τα σκάφη ξεκινάνε μπροστά από το Ποσειδόνιο, mm-hmm. που είναι η γραμμή της εκκίνησης και η γραμμή του τερματισμού, mm-hmm. και κινούνται σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο που είναι από μια μεριά οι Σπέτσες και από την άλλη είναι η Πελοπόννησος. Mm-hmm. Και πιο πέρα είναι το Τρίκερι, το Τράπερι, η Ίδρα. Και τα βλέπεις από τα παράθυρα των σπιτιών των Σπετσών, να πω εγώ. Τον βλέπεις τον αγώνα, είναι κάτι υπέροχο. 19 Ιουνίου. 19 με 22. Τα παράθυρα 22. Των Σπετσών, τα παράθυρα όλης της εκκλησίας του Πρωτοχελίου. Είναι συγκλονιστικό mm-hmm. πραγματικά. Κορίτσια, να σας λέω κορίτσια, είναι κάτι μοναδικό. Να μας λέτε κορίτσια, χάρη θα μας κάνετε. Εγώ κοριτσάκια θέλω να σας λέω. Και, λοιπόν, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει, διότι γεμίζει τον μπογάζι πανιά. την ώρα που ξεκινάνε ή που τελειώνουν, είναι το ένα πάνω στο άλλο και αγωνίζονται να προλάβουν. Mm-hmm, το οποίο mm-hmm. σημαίνει ότι ψιλοτρακέρνουν, ότι φωνάζουν, ότι γίνεται μια φοβερή ένταση. Και από τη βεράντα του Ποσειδονίου, το οποίο έχει αυτή την έγλη της παλιάς εποχής, όπου είναι καθισμένοι όλοι και αρχίζει σιγά σιγά η συνήθεια να γίνεται της παλιάς εποχής, όπως το Μοντε Κάρλο που βλέπουν το Grand Prix, mm-hmm. έτσι αρχίζουν και πίνουν σαμπάνια με mm-hmm. φράουλα και φορούν τις πέρλες τους και φορούν τα καπέλα και τα τηλέφωνα. Δηλαδή δημιουργείται και ένα κλίμα mm-hmm. άλλης εποχής. Παρότι είναι, είναι λίγο αναντίστοιχο με τις μέρες. Με τις μέρες της κρίσης. Να πω κάτι, αυτό το λέμε συχνά. Καταρχήν θα πω δύο πράγματα για το mm-hmm. αναντίστοιχο. Το πρώτο πράγμα αυτού του αγώνα είναι ότι είδατε ότι ο αγώνας αυτός δεν αγκαλιάζει τον extreme πλούτο, mm-hmm. αγκαλιάζει όλη την αυτοσύνη. Έτσι. Φτάνει στο μικρό Λατίνι, έχουμε 10-15 βάρκες των προσκόπων, mm-hmm. έτσι. Τα παιδιά των Σπετσών έχουν ζωντανέψει τα παλιά καΐκια τους. Οι ψαράδες των Σπετσών... Άρα δεν μιλάμε για μια ελίτ, κύριε Βορδόν. Δεν μιλάμε για μια ελίτ. Αντίθετα, mm. και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η κοινωνικότητα αυτού του γεγονότος, όπως και η κοινωνικότητα του μαραθωνίου που επίσης γίνεται, mm-hmm. είναι ότι είναι γεγονότα τα οποία παντρεύουν την κοινωνία μας. Να. Τώρα, κύριε Βορδόνη, επειδή βλέπουμε στα πλάνα και το αναφέρουμε και συχνά το θέμα του μοναδικού αυτού ξενοδοχείου, το Ποσειδόνιο που είναι στις Πέτσες, το οποίο ανακαινίστηκε και είναι ένα κόσμημα πραγματικά, που σε μεταφέρει και σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε άλλες χώρες έτσι θρυλικά και μυθικά, όπως είναι το Κάρλτον, ας πούμε, στην Κεανή Ακτή. Για πείτε μας λίγο εκεί, γιατί εσείς από αυτό το ξενοδοχείο μεν έχετε ξεκινήσει και μια ολόκληρη. Το ακολουθεί το ξενοδοχείο και ένας ολόκληρος φάκελος δραστηριοτήτων. Δεν είναι απλώς. Φάκελος, εγώ θα έλεγα το Ποσειδόνιο είναι η ανάσα των Σπετσών αυτή τη στιγμή. Οι Σπέτσες αναπνέουν, όποιος ζει στις Σπέτσες και τις ξέρει, ξέρει ότι αναπνέουν μέσα από το Ποσειδόνιο. Το είδαμε 2 ή 3 χρόνια κράτησε η ανακαίνιση που είχαν κατέβει τα πανιά, το περιμέναμε όλοι. Το είδαμε, διοργανώνει μια φοβερές εκδηλώσεις, μια πολιτιστική κίνηση και όχι μόνο πολιτιστική και κοινωνική γύρω από το Ποσειδόνιο εκτιλήσεται και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε πρόεδρος της εταιρείας, της σχετικής εταιρείας, θέλω να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι σας με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το Ποσειδόνιο. Θα έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες? Να κάνω πίσω, επειδή με λέτε πρόεδρο και πρόεδρο, εγώ αυτό που είναι το σημαντικό στις Πέτσες για μένα είναι και για τα παιδιά μου, είναι ότι εγώ μεγάλωσα στις Πέτσες από μωρό παιδί και άρα στις Πέτσες δεν είμαι ούτε ο πρόεδρος του κ. Βορδόνη. Και πρέπει να πούμε ότι το Ποσειδόνιο ανήκει στην Κοριαλένη, ο Αναργύριος Πολύ. Είναι ο Μανώλης, ο Μανολάκης, ο φίλος όλων. Πρώτον. Δεύτερον, το Ποσειδόνιο ανήκει και θα ανήκει πάντα στην Αναργύριο και Κοριαλένη Σχολή Πετσών. Το Ποσειδόνιο είναι το δημιούργημα ενός πολύ σημαντικού οραματιστή ανθρώπου, που δεν ήταν απλός οραματιστής, αλλά κατάφερε να υλοποιήσει στην αρχή του αιώνα ένα όραμα το οποίο σήμερα μπορεί να ζωντανεύει και να διατηρεί και να ζωντανεύει την Ελλάδα για πολλά χρόνια. Ο Σωτήρης Ανάργυρος έφυγε παιδί σχεδόν ξυπόλυτο από μια ναυτική οικογένεια που έχασε την περιουσία της στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Όλα τα βαπόρια χαθήκανε. Άλλη ταύτιση με την ιστορία αυτού του έθνους, έτσι. Άλλη ταύτιση με την ιστορία αυτού του έθνους και άλλη ταύτιση με τη θάλασσα. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό ότι το Ποσειδόνιο δεν λέγεται Κάλτον, αλλά λέγεται Ποσειδόνιο, που είναι mm-hmm. ο θεός της θάλασσας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το παιδί έφυγε από την Ελλάδα μικρό. Δούλεψε σαν καπτεργάτης,
στην Αίγυπτο, στην Κωνσταντινούπολη, αυτά στην Αμερική, από την εργατικότητα, επιμέλεια και το ήθος. Βλέπουμε παλιές φωτογραφίες από το Ποσειδόνιο πριν το ανακοινήσετε. Τον υιοθέτησε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαιρετικός και καλός εβραϊκής καταγωγής, εργοδότης του, και ξαφνικά αυτό το παιδί έγινε πάμπλουτο. Και όταν γύρισε στον τόπο του, ζωντάνεψε το όραμα, τον αφαίρει σε αυτό το μικρό νησί ό,τι καλύτερο είχε δει στα ταξίδια του και στη δουλειά του. Άρα λέει, το Ποσειδόνιο είναι κάτι που ξεκίνησε τη ζωή του για να φέρει ένα μεγάλο όραμα στη χώρα μας. Άρα από εκεί πιάνετε το νήμα και το φέρνετε στο σήμερα. Και καταλαβαίνετε τη μεγάλη ευθύνη. Γιατί εγώ νομίζω ότι εκτός από μεγάλη χαρά, γιατί είναι μεγάλη χαρά να μπορείς να βασίζεσαι σε ένα μνημείο της χώρας και την ιστορία της χώρας για να κάνεις επόμενο πράγμα. Ναι, είναι μνημείο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο πολύ ωραίο και πολυτελές. Είναι μνημείο. Είναι μνημείο και είναι ένα σημείο που έπαιξε καθοριστικό χώρο στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Θα πω τη λέξη κοινωνικές, διότι παρακολουθούσα λίγο τις προηγούμενες συζητήσεις και αισθάνθηκα πόσο στη ζωή μας έχουμε εστιάσει στη λέξη πολιτική, πολιτική, κόμματα, αριστερά, δεξιά, μεσαία, κεντρό, κεντρό και πέρα. Και έχουμε αφήσει πίσω τη λέξη κοινωνικότητα, κοινωνικό, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα και η πολιτική είναι για να υπηρετήσει μια κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος για να υπηρετήσει μια κοινωνία και τον τόπο του, μάλιστα είναι σημαντική έκφρασή του, έλεγε στους συμπολίτες του, δια να μετατρέψομεν την ωραιοτά την νήσων μας, προσέξτε, στην αρχή του αιώνα, έτσι, εις την Βηθλεέμ του ελληνισμού και του κοσμοπολιτισμού. Και έτσι έκανε αυτό που έκανε στα πρότυπα της Κιανής Ακτής και της παλιάς αρχαιαστής αρχιτεκτονικής. Κατάφερε να υλοποιήσει στον τόπο του δύο πράγματα. Το κεντρικό πράγμα που έκανε ήταν η σχολή, η Ανεργύριο σχολή, την οποία την έκανε με στήριξη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ανεργύριος και Κοριαλένιος και για τις κορίτσια. Ανεργύριος και Κοριαλένιος, ναι, για, έτσι είναι και ο Κοριαλένιος. Βέβαια ο Σπετσιώτης είναι ο Ανάργυρος, γι' αυτό τον έλεγε πιο συχνά. Αλλά μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλου, που είχε το όραμα της αναγέννησης του τόπου μέσα από μιας γενιές ανθρώπων. Ο οποίος έχει φιλοξενηθεί στο Ποσειδόνιο. Ο Βενιζέλος ήταν κοντά στον Ανάργυρο την ώρα που κόβανε την κλωστή, την κορδέλα, το 1914, δηλαδή 100 χρόνια πριν. 100 ακριβώς χρόνια. Και μάλιστα δεν γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του Ποσειδονίου και δεν γιορτάζουμε και τα από τη γέννηση του Ποσειδονίου. Και δεν γιορτάζουμε και τα 10 χρόνια από την αναγέννησή του που ξεκίνησε το 2004, αλλά γιορτάζουμε για κάτι άλλο. Το ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όντας κοντά στον Ανάργυρο και από τη χαρά τη μεγάλη που κόβαν την κορδέλα, φωνάζει ένα σημαντικό δημόσιο λειτουργό εκείνης της εποχής που ήταν διευθυντής του Υπουργείου Οικονομίας. Νομίζω λέγεται Μιχαλόπουλος και του λέει: «Κύριε Μιχαλόπουλε, σας καλώ σήμερα την ημέρα αυτής της μεγάλης χαράς να δημιουργήσουμε οργανισμών δια την ανάπτυξη της περιηγήσεως και της φιλοξενίας στον τόπο μας». Και έτσι την ίδια μέρα με το Ποσειδόνιο γεννιέται και η έννοια του ελληνικού τουρισμού. Γεννιέται δηλαδή ο ΕΟΤ, γεννιέται το Υπουργείο Τουρισμού, γεννιέται η έννοια της φιλοξενίας σαν κάτι που στηρίζεται σαν στόχος εθνικός και στόχος κοινωνικός στη χώρα μας. Ναι, τώρα κύριε Βορδόνη, υπάρχει λοιπόν μέσα σε αυτές τις πρωτοβουλίες, πέραν από τη ρεγκάτα, είναι το Σπέτσαθλον, το οποίο τι είναι, να μας το εξηγήσετε. Είναι το Σπέτσαθλον και ο Μαραθώνιος. Ο Μαραθώνιος είναι πιο παλιός. Το τρίαθλο που λέμε. Όχι, ο Μαραθώνιος είναι ο πρώτος. Ναι, ο πρώτος, αλλά στο και στο ξεκίνησε σπέταθλο πριν από, και αυτός νομίζω, 4 χρόνια. Ξεκίνησε από την ομάδα όλων των Ποσειδονίων μας που είχαμε στείλει στο Ποσειδόνιο και εστιάστηκε μια κοπέλα πολύ δραστήρια, η Μαρίνα Κουταρέλη, η οποία το σπρώχνει πια συστηματικά. Ο Μαραθώνιος λοιπόν τι είναι? Επειδή υπάρχει αυτή η μοναδική περίμετρος του νησιού που είναι 26 χιλιόμετρα. Και στην οποία ερχόντουσαν και προπονόντουσαν παιδιά πριν τον Μαραθώνιο των Αθηνών. Έτσι, γιατί ο Μαραθώνιος των Σπετσών 13 Οκτωβρίου είναι ένα μήνα πριν από το Μαραθώνιο των Αθηνών. Το βρίσκαν ιδανικό. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν αυτό. Θεσπίστηκε ο Μαραθώνιος των Σπετσών. Υπάρχει ο Μαραθώνιος των 26 χιλιόμετρων που τώρα πλέον είναι ένας διεθνώς καταγεγραμμένος αγώνας. Δηλαδή, άνθρωποι παίρνουν βαθμούς σε αυτό. Αλλά δίπλα σε αυτό
γεννήθηκε και μια μεγάλη κοινωνική δράση στο νησί. Δηλαδή, για να κάνουν τον αγώνα γεννήθηκαν οι εθελοντές, οι οποίοι είναι μια ομάδα μεγάλη ανθρώπων του Σπετσών, οι οποίοι μετέχουν και βοηθάνε. Γεννήθηκε μια αφάνταστη σύμπνοια μεταξύ των φορέων, του Δήμου, των οργανισμών, των λιμένων, των σχολείων, της Εκκλησιάς. Όλοι μαζί λοιπόν αυτός ο αγώνας έδεσε όλη την κοινωνία, η οποία δουλεύει με μεγάλο όραμα και ενθουσιασμό να κάνει αυτό το πράγμα. Πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο αγώνας αυτός μέσα στο μαραθώνιο έχει και τα 200, τα 400, τα 1000 μέτρα των παιδιών που είναι από 2 ως 4, 4, 6, 6, 6, 8. Οπότε όλη η πιτσερικαρία των Σπετσών από τότε προπονείται για τον αγώνα. Δηλαδή φυτεύτηκε στη χαρά των παιδιών αυτός ο αγώνας, ο οποίος δεν είναι αγώνας πρωταθλητισμού, είναι αγώνα συμμετοχή. Άρα, σωστά λέει η Βάλια ότι όλο αυτό δίνει ζωή στον νησί. Δηλαδή, μέσω είναι σαν πνεύμονα. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πρώτο κτίριο που βλέπει ο επισκέπτης όταν μπαίνει στις Πέτσες. Έτσι, βλέπει αυτό. Είναι και το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα, το οποίο μαζί με τον Βενιζέλο δημιούργησε το πρώτο εθνικό χωροταξικό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και έχουμε στο Ποσειδόνιο ένα μεγάλο σχέδιο που είναι το όραμα της χωροταξικής ανάπτυξης του νησιού, που καθορίζει την εξέλιξη της πόλης και καθορίζει το τι θα συμβεί. Κύριε Βορδόνη, επειδή έτσι αναλύουμε πολύ γλαφυρά και το παρελθόν που μας φέρνει στο παρόν, και επειδή όλα αυτά είναι συνυφασμένα και με τον τουρισμό, και από τον τουρισμό περιμένουμε εμείς τώρα τα περισσότερα και τα πιο απτά έτσι, αποτελέσματα και τα, έτσι, άμεσα, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε εσείς για τη φετινή σεζόν? Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν δεν έχουμε δει αυτά τα κύματα των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στην Αθήνα και τα εκατομμύρια και οι αυξήσεις και οι ροές των δισεκατομμυρίων, αυτές δεν τις έχουμε δει. Και ίσως αυτές πηγαίνουν στα ξενοδοχεία που έχουν τουρισμό πιο μαζικό. Πιο μαζικό, και το πιο έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα οι Σπέτσες, πρέπει να πούμε. Αυτό δεν το έχουμε δει εμείς. Αυτό που έχουμε δει εμείς είναι η πορεία του Ποσειδονίου. Η οποία πορεία του Ποσειδονίου με πάρα πολλή δουλειά, έτσι, και πάρα πολύ αγάπη όλων οι οποίοι δουλεύουν, σιγά σιγά καταξιώνεται στο διεθνή χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή το Ποσειδόνιο έχει πάρει διάφορα βραβεία, Best Classic Hotel in the World, mm-hmm. Best Architecture in Europe, τέτοια πράγματα, mm-hmm. τα οποία ανεβάζουν πολύ τον πύχη, μας δημιουργούν τεράστια αγωνία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να έρθει κάποιος στο Best και να πρέπει να του δώσει χάμπουργκερ και να είναι λίγο άψητο. Ναι, ναι. Αλλά αυτό λοιπόν πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πάει πάρα πολύ καλά ότι αυτή η εξέλιξη της διεθνούς φήμης του έχει οδηγήσει σε συμβάσεις που ξεκινούν την περίοδο στις Πέτσες τον Μάρτι, όχι τον Ιούνιο, τον Μάρτι, με εξαιρετικούς Σκανδιναβούς, και πιάνουν από τον Οκτώβρη και πάνε στα τέλη του Νοέμβρη. Αυτό, δηλαδή το Ποσειδόνιο προσελκύει τον τουρισμό που θα θέλαμε κυρίως στην Ελλάδα. Έναν τουρισμό υψηλού πνευματικού αλλά και οικονομικού επίπεδου. Ναι. Πιστεύετε από την εμπειρία σας από τον χώρο του τουρισμού και του τουρισμού, γιατί είστε πολύ σχεδής προσωπικότητα, ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πιλότος, ούτως ώστε η Ελλάδα σιγά σιγά να εξελίξει τον τουρισμό της προς αυτή την κατεύθυνση, να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και να απευθύνεται σε υψηλού επίπεδου τουρίστες? Δεν το πιστεύω. Το έχουμε ζήσει στο σώμα. Γιατί τη φυσική σώμα. Ομορφιά την έχουμε. Τις προϋποθέσεις και αυτό έχουμε. Είναι, και είναι πολύ σημαντικό τώρα που το Υπουργείο Τουρισμού, νομίζω με πολύ κέφι, αρχίζει και προβάλλει πέραν ήλιος-θάλασσα, έτσι, αυτό το συλλογικό, αυτή τη σύνθεση της χώρας μας, η οποία είναι ο πολιτισμός μας, είναι τα 6.000 χρόνια ιστορίας. Είναι η δημοκρατία, είναι οι αξίες, είναι οι αρχές, είναι το ότι όταν έρχεται, αυτό κουβεντιάζαμε χθες σε μια συνάντηση της Ναυτιλίας. Όταν λέμε ότι αυξάνεται η κρουαζιέρα και ανεβαίνει 10% ή 20%, εγώ εξέφρασα τη γνώμη ότι το 10 ή το 20 είναι τίποτα. Δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Γιατί? Διότι εμείς δίνουμε την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που φεύγει από όλα τα μέρη του κόσμου, όχι απλώς να έρθει σε αυτό το εξαιρετικό νησιωτικό σύμπλεγμα, αλλά να προσγειωθεί ξαφνικά σε ιστορία 6.000 ετών και να δει τους πρώτους πολιτισμούς, τις Μυκήνες, τον Ελληνιστικό, το Βυζάντιο, το αυτό. Δηλαδή ζει σε ένα περιβάλλον που δίπλα στο κλίμα, τη διαφάνεια, τον ήπιο καιρό, τη δροσιά, το φρέσκο αέρα κτλ., τον βάζει στην ιστορία του πολιτισμού. Να. Άρα θέλω να πω ότι το Ποσειδόνιο είναι ένα καλό παράδειγμα απλώς που μπορεί εύκολα
Το λέω πολύ σημαντικά. Εύκολα να λειτουργήσει ως πρότυπο, να επαναλαμβάνεται. Και πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την ενίσχυση αυτού του αλλιώτικου τουρισμού που κατανοεί το ολοκληρωμένο περιβάλλον το οποίο προσφέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, το ραντεβού για τη ρεγκάτα 19 Ιουνίου σημειώνουμε. 19-22. 19-22. Και λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε από τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε? Κοιτάξτε, επειδή το είπατε και επειδή η κουβέντα σας σήμερα ήταν πάρα πολύ πολιτική, εγώ νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στις Πέτσες είναι πάνω σε αυτό το ιστορικό υπόβαθρο, μας δίνει τη ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που έχουν πολύ σχέση με την πολιτική, αλλά ουσιαστικά ξεκινάνε από την κοινωνία. Δηλαδή, όταν 10.000 άνθρωποι τρέχουν στο μαραθώνιο τον Οκτώβρη και κολυμπάνε κτλ., τη Δευτέρα το πρωί, όλοι λένε «Η Ελλάδα νίκησε». Αυτό που με ρωτήσετε πλήν είναι ελιτιστική η ρεγκάτα. Δεν είναι ελιτιστική η ρεγκάτα. Η ρεγκάτα, όταν βλέπουμε τα πανιά να ανεμίζουν, όλος ο κόσμος, από τα παιδιά, τους μεγάλους, τους ιερείς μας κτλ., λένε «Η Ελλάδα είναι αυτή». Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω, και αυτό είναι μία έτσι πρωτοβουλία που σαν παππούς παίρνω, γιατί εγώ λειτουργώ λίγο σαν δημογέροντας πια έτσι από την ηλικία μου, νομίζω ότι παράλληλα με την πολιτική, την top-down, δηλαδή μέτρα, κουρέματα, αυτό κτλ., αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργούμε σαν μέλη της κοινωνίας σε έναν γενικό θετικό ξεσηκωμό. Λοιπόν, κύριε Βορδόνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ σήμερα και για τα όσα συζητήσαμε για τις Πέτσες, αλλά και συνολικά για την παρουσία σας σήμερα. Και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλό κουράγιο, να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια που κάνετε και μέσω των Σπετσών, αλλά και να τη διευρύνετε. Θα σας ευχόμαστε εμείς. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε σε σύντομο. Ναι. Μην μου πείτε μεν ευχές. Αν κάτι είναι καλό σε αυτά που είπαμε για εσάς και για όσους μας ακούνε, ας συστρατευτούμε. Ας συστρατευτούμε σε μια αισιόδοξη πορεία αυτοπεποίθησης που έχει σχέση με το δικό μας DNA, τη ράτσα με τη γενιά μας, που θα τα κάνουμε όλα θαύματα. Να είστε καλά. Καθίστε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν είναι εξοικειωμένος. Θα πάμε σε ένα άλλο νησί που θα σας αρέσει. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε και θα κάνουμε και άλλη βόλτα. Θα πάμε και μέχρι την Πάτμη. Ναι, κάτσε. Και άλλο υπέροχο νησί. Πήγαμε.